εκατομμύρια άνδρες θα ήθελαν να έχουν τους κοιλιακούς του Κριστιάνο Ρονάλντο ή του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Όλο και περισσότεροι από αυτούς που δεν καταφέρουν να αποκτήσουν αξιοζήλευτους κοιλιακούς με σωστή διατροφή και πολλή γυμναστική, καταφεύγουν στους πλαστικούς χειρουργούς για να εξαφανίσουν την ενοχλητική κοιλίτσα τους. I've had the liposuction done from the armpit all the way down to the waist, and that's on both sides there. Ο Lee Hudson έδωσε 10.000 λίρες για να αποκτήσει το σώμα των ονείρων του. So this has been the first been removed from here. Όπως λέει, 19 χρόνια πέρασε στα γυμναστήρια, προσπαθώντας να ξεφορτωθεί το λίπος γύρω από τη μέση του. Έκανε τελικά πλαστικές, αλλά έκανε και εμφύτευση μαλλιών για να αλλάξει εντελώς την εμφάνισή του. It is vanity, you can do it. It's cosmetic surgery is much more socially acceptable these days than it ever was before. Πάνω από 43.000 πλαστικές έγιναν πέρσι στη Βρετανία. Αρκετές από αυτές τις έκαναν άντρες. The average cost of having moobs reduced is £4,000. Male tummy tucks cost around £5,000. And male liposuction and sculpting starts at £2,000. Όπως λέει ο πλαστικός χειρουργός Άντριαν Ρίτσαρτς, οι άντρες κάνουν πλαστική για διαφορετικούς λόγους από τις γυναίκες. Most women have plastic surgery to look better, fresher, younger, more beautiful. Most men have plastic surgery to look more powerful, and studies have shown this. So the impetus for many men having plastic surgery is to be more successful, particularly in the job market. Υπάρχουν όμως και οι πιο παραδοσιακοί άντρες που αντί για μια επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό προτιμούν ακόμα να τρέφονται υγιεινά και να γυμνάζονται για να αποκτήσουν το σώμα που θέλουν.